Ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανέλαβε από κοινού με τους υπόλοιπους συλλόγους το βαρύ φορτίο της συνδιοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης. Μιας εκδήλωσης μνήμης για τα 16 παιδιά, τα δικά μας παιδιά. Φοιτητές και φοιτήτριες που τόσο άδικα χάσαμε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Μιας εκδήλωσης συμπαράστασης στους γονείς και τους συγγενείς τους. Ταυτόχρονα, όπως αρμόζει στο χαρακτήρα του Συλλόγου, αλλά και στο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, στους συναδέλφους και τις συναδέλφισές μας, είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τον αγώνα, τον συνεχή και επίμονο αγώνα, για να έχουμε σύγχρονα μέσα και υποδομές. Ασφαλείς συνθήκες στους χώρους εργασίας, στις μεταφορές, στις κατοικίες και στις δημόσιες και κοινωνικές δομές. Πρόκειται για έναν αγώνα διεκδίκησης όχι μόνο για να μην ξανασυμβούν άλλα τέτοια εγκλήματα, αλλά και για να εξαλειφθούν οι αιτίες που εκθέτουν τις ζωές μας σε κίνδυνο. Στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, στο εργοστάσιο, στην οικοδομή, στο νοσοκομείο, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στους χώρους αναψυχής, στα τρένα και στα αεροπλάνα, στις συγκοινωνιακές υποδομές. Ο ΕΣΔΕΡ, όπως όφιλε και οφείλει ως διεκδικητικό σωματείο, έδειξε και δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ασφάλειας υποδομών και προστασίας της ζωής και της υγείας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πρόσφατα, μόλις λίγα χρόνια πριν, στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, επεξεργάστηκε και πρότεινε αναλυτικά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας του φοιτητικού πληθυσμού και του προσωπικού του ΑΠΦΙΤΑ και διεκδίκησε όρους για την ασφαλέστερη δυνατή λειτουργία του Πανεπιστημίου. Μόλις πριν 11 μήνες, ο ΕΣΔΕΠ ανέδειξε το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας των υποδομών στο ΑΠΦΙΤΑ και κατέδειξε με τεκμηριωμένο επιστημονικό τρόπο την ανεπάρκειά τους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις της πολυετούς απουσίας οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, ο ΕΣΔΕΠ πρότεινε άμεσα μέτρα για την αποτροπή έκθεση σε κίνδυνο τη ζωή των εκατοντάδων εργαζομένων και των χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών μας, συντάσσοντας και δημοσιεύοντας σχετικές εκθέσεις και κάνοντας παραστάσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκησης στις διοικήσεις του ΑΠΦΙΤΑ. Σήμερα, ένα χρόνο μετά το έγκλημα, που ως τέτοιο τον κατήγγειλε ο ΕΣΔΕΠ από την πρώτη στιγμή, όπου μετράμε 57 νεκρούς, ίσως και πιο πολλούς, με τους περισσότερους από αυτούς νέους ανθρώπους, τα λόγια δεν φτάνουν για να αποδώσουν το μέγεθος της οργής για την εγκληματική πολιτική του «Πάμε και όπου βγει». Με αποκλειστικό γνώμονα, τα κέρδη των λίγων σε βάρος της ζωής των πολλών, όπως εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν φωνάζοντας τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Έτοιμα βροντερό του ΕΣΔΕΠ, όπως και όλης της κοινωνίας, είναι η διαλεύκανση όλων των πτυχών του δυστυχήματος και η πλήρης δικαίωση, με την απόδοση ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπεύθυνοι. Δεδομένη είναι η καταδίκη των απαράδεκτων προσπαθειών συγκάλυψης με πρωταγωνιστές κυβερνητικά στελέχη που κρύβονται πίσω από πλειοψηφίες, αποδίδοντας ερμηνείες κατά το δοκούν των νόμων περί ευθύνης υπουργών. Δεδομένη είναι η καταδίκη της εσπευσμένης και εσκεμμένης αλλίωσης του τόπου του εγκλήματος, όπως και της απόπειρας συγκάλυψης των ουσιωδών, πολυετών αιτιών του δυστυχήματος που συνδέονται με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών στον τομέα των μαζικών μεταφορών. Με τη θλίψη που έγινε θυμός και οργή για τους χαμένους ανθρώπους μας, δίνουμε υπόσχεση ότι ο Σύλλογος των Καθηγητών ΑΠΦΙΤΑ, ο ΕΣΔΕΠ, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, θα επιμένει να πρωτοσταθεί στην ανάδειξη των προβλημάτων και στην υπόδειξη λύσεων για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στις μετακινήσεις και στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, καθώς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας τόσο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και των εργαζομένων γενικότερα. Το δυστύχημα των Τεμπών έχει γράψει στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας για πάντα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όχι μόνο γιατί συντάραξε σιθέμελα όλη την κοινωνία,
Όχι μόνο γιατί οι δρόμοι πλημμύρισαν από την οργή χιλιάδων ανθρώπων που είδαν στο τρένο τα δικά τους παιδιά, τους δικούς τους ανθρώπους, τους εαυτούς τους. Όχι μόνο γιατί έκανε τόσο τραγικά πρόθυλες τις επιπτώσεις των εγκληματικών πολιτικών που βάζουν στο ζύγι του κέρδους τις ζωές των ανθρώπων, το μέλλον των νέων παιδιών. Όχι μόνο γιατί ξεγυμνώθηκαν με τον πιο εξοργιστικό τρόπο οι πραγματικοί υπεύθυνοι από τις ίδιες τους τις αδιανόητες προσπάθειες να κρυφτούν. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να βλέπουμε στα μάτια τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, αν ξέρουμε πως δεν προδώσαμε και δεν αφήσαμε να προδοθούν όλοι αυτοί και όλες αυτές που δεν είναι σήμερα εδώ.